Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Το μοναστήρι του Χιλανδαρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των εσοδίων της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου, είναι το πρώτο από αυτά που είναι χτισμένο στη βορειοανατολική πλευρά του Αγίου Όρους. Χάνεται αθέατο και κρυμμένο μέσα στην πλούσια βάθραση του τοπίου, με περιορισμένο ορίζοντα, και απέχει περίπου μισή ώρα από τη θάλασσα, όπου βρίσκεται μόνο ο αρσανάς του. Η ονομασία του μοναστηριού προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τον ιδρυτή ενός μονιδρίου στο χώρο αυτό, που λεγόταν Χιλανδάριος ή Χιλανδάρης, όνομα που βρίσκουμε σε μία γραπτή μαρτυρία του 10ου κιόλας αιώνα. Εγράψαμε δια Γεωργίου του λεγόμενου Χιλανδάρη. Αργότερα άλλωστε, σε ένα έγγραφο του έτους 1141 που σώζεται στη Λαύρα, υπογράφει ανάμεσα σε άλλους και κάποιος μοναχός με το όνομα Σιμεών της Μονής Χιλανδαρίου. Η γνώμη ότι η ονομασία του μοναστηριού οφείλεται στο βυζαντινό πλοίο Χελάνδιο, του οποίου το σχήμα διατηρεί δήθεν το μοναστήρι, φαίνεται κάπως απίθανη. Από πολλούς ερευνητές εξάλλου ονομάζεται και γράφεται Μονή Χιλιανδαρίου ή Χιλιανδαρίου ή Χιλανδαρίου. Όσοι δέχονται τον τύπο αυτό, ετυμολογούν τη λέξη είτε από τα χίλια και αντάρα ομίχλη, εκ του χέιν των τόπων αντάρα, ή από το χίλι και άνδρες, δηλαδή από τον αριθμό των πειρατών που σύμφωνα με την παράδοση επετέθηκαν κάποτε με ληστρικές διαθέσεις εναντίον του μοναστηριού, χωρισμένοι σε δύο ομάδες που αλληλοεξοντώθηκαν λόγω της πυκνής ομίχλης, γιατί ήταν αδύνατο να καταλάβουν ποιοι ήταν οι δικοί τους και ποιοι οι ξένοι. Σε βυζαντινά χρυσόβουλα και πολλά άλλα έγγραφα, καθώς και σε διάφορα σημειώματα των χειρογράφων, κυρίως των σλαβικών, απαντούν και οι δύο τύποι. Οι Σέρβοι, μετά την εγκατάστασή τους εδώ, ονόμασαν το μοναστήρι με κάποια ίσως παραφθορά της λέξης Χιλανδάρ ή Χιλιανδάρ. Η ίδρυση του μοναστηριού, όπως εμφανίζεται σήμερα, οφείλεται στον ηγεμόνα της Σερβία Στέφανο Νεμάνια και το γιο του Ράτσκο. Ο δεύτερος, αν και ήταν πρίγκιπας και υποψήφιος διάδοχος του κρόνου, προτύπησε το μοναστικό βίο και το μοναχικό σχήμα από την πολυθόρυβη ζωή και τα αξιώματα του παλατιού. Γι' αυτό ήρθε κρυφά στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι του Θεσσαλονικαίος ή Παλιομονάστηρο, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Σάβας. Αργότερα έφυγε από εκεί και εγκαταστάθηκε στο Βαντοπέδι, όπου μετά από λίγο καιρό τον ακολούθησε και ο πατέρας του, που είχε γίνει κιόλας μοναχός στη Μονή Στουντένιτσας στη Σερβία με το όνομα Σιμεών. Εδώ παρέμειναν και οι δύο άντρες μέχρι ότου το Βαντοπέδι, ύστερα από παράκληση του νέου ηγεμόνα των Σέρβων Στεφάνου Β, τους παραχώρησε το ερυπωμένο τότε μονίδριο του Χελανδαρίου. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε σύντομα με χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Αλεξίου Τρίτου 1198, όπως είναι τη Σέρβης δώρων αιώνιων. Έτσι ήρθαν και φρόντισαν αμέσως για την ανοικοδόμηση και την επέκτασή του, γι' αυτό και δικαιολογημένα θεωρούνται οι πρώτοι κτήτορες του μοναστηριού και ιδρυτές. Το έργο τους ενίσχυσε πολύ ο αδελφός του Σάβα Στέφανος ο Β, στέλνοντας για το σκοπό αυτό αρκετά χρήματα στο μοναστήρι. Κατόπιν ο Σάβας έφυγε για τη Σερβία, όπου έγινε αρχιεπίσκοπός της, ενώ ο Σιμεών έμεινε και πέθανε στο μοναστήρι. Εκεί υπάρχει και το κλίμα του Αγίου Σιμεών, που πολλές γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να έρθουν σε τεκνογωνία, εάν με πίστη κάνουν τις 40 μετάνοιες και τις 40 μέρες νηστεία και αποχή, και παρακαλέσουν και προσευχηθούν στον Άγιο Σιμεών, μένουν έγκυος. Θαυματουργικά σημεία συμβαίνουν από το κλίμα του Αγίου Σιμεών. Λίγο χρόνο μετά το θάνατό του, Σέρβοι και η Εκκλησία τους ανακήρυξε Αγίους. Στο Χελανδάρι, παρακινούμενοι άρχισαν να έρχονται πολλοί Σέρβοι, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μοναχών, και για το λόγο αυτό χρειάστηκε να προσαρτιστούν σιγά σιγά σε αυτό μερικές άλλες μικρότερες μονές, όπως του Αγίου Βασιλείου της Κομίτισας, του Καλίκα, των Παπαρνικίων, του Ομολογητού,
της Στροβιλέας και άλλων. Η ακμή του μοναστηριού συνεχίστηκε από τους, και στους επόμενους αιώνες, έτσι που έγινε το κύριο πνευματικό κέντρο όλων των Σέρβων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εδώ βγήκαν πολλοί σοφοί άντρες και μορφωμένοι κληρικοί που έγιναν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι. Εδώ γράφτηκαν ή μεταφράστηκαν πολλά βιβλία που βοήθησαν την πρόοδο και την πνευματική ανάπτυξη του σερβικού λαού. Το μοναστήρι του Χιλανδαρίου έλαβε πολλά δώρα και αμύθιτα πλούτη από τους Σέρβους ηγεμόνες. Ιδιαίτερα ο Στέφανος Δουσάν το ενίσχυσε οικονομικά και του παραχώρησε πολλά προνόμια, όπως άλλωστε έκαμε και για άλλες μονές του όρου Σάθο. Σε ένα χρυσόβουλο που μάλιστα όπου υπογράφει «Τσάρος και Αυτοκράτορος Σέρβων Τε και Ελλήνων» φαίνεται ότι επισκέφθηκε το μοναστήρι ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του Ελένη το έτος 1347. Από τους αυτοκράτορες εξάλλου του Βυζαντίου ευεργήτησε το μοναστήριο ο Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, όπως μας δείχνουν τα πολλά χρυσόβουλά του που φυλάσσονται σε αυτό. Σε ένα από αυτά κατοχυρώνεται στο Χιλανδάρι η μονή του Αγίου Νικολάου καθώς και άλλα κτήματα. Μετά την τουρκική κατάκτηση βοηθούν το μοναστήρι οι τσάροι της Ρωσίας και οι ηγεμόνες των παραδουναβίων χωρών και έτσι η ακμή του συνεχίζεται. Στο μεταξύ πολλοί Σέρβοι μοναχοί εξακολουθούν να έρχονται εδώ και όχι μόνο στο Χιλανδάρι αλλά προσωρινά τουλάχιστον και σε άλλα μοναστήρια του όρους. Έτσι που πολλές φορές μετά την εποχή αυτή ανακηρύχθηκε πρώτος μοναχός σερβικής καταγωγής. Από το 17ο όμως αιώνα αρχίζει η παρακμή του μοναστηριού, ιδιαίτερα από το έτος 1675, όταν προσαρτήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αρχιεπισκοπή Υπεκίου. Η προσέλευση Σέρβων σιγά σιγά λιγοστεύει μέχρι το σημείο τον επόμενο αιώνα να ζουν στο μοναστήρι μοναχοί κυρίως βουλγαρόφωνοι τέλος 18ου αιώνα, ανάμεσα στους οποίους και ο μεγάλος συγγραφέας Παΐσιος που έγραψε την ιστορία των Βουλγάρων και πολλά άλλα αξιόλογα έργα. Στα χρόνια 1722 και 1891 το μοναστήρι καταστράφηκε από δύο αντίστοιχες πυρκαγιές που λίγο έλειψε να εξαφανίζουν εντελώς τους κόπους και τα πλούτη των περασμένων εποχών. Το έτος 1896 επισκέφθηκε το Χιλανδάρι ο βασιλιάς της Σερβίας Αλέξανδρος Α και το ενίσχυσε οικονομικά και έστειλε πολλούς Σέρβους μοναχούς οι οποίοι τελικά επεκράτησαν και πήραν ξανά τη διοίκηση του μοναστηριού. Στους αγώνες του Αγίου Όρους για την ενσωμάτωση του στην Ελλάδα οι Σέρβοι μοναχοί συμπαραστάθηκαν ουσιαστικά και μάλιστα με τον πρώτο που κατά τα τύχη το έτος εκείνο 1913 ήταν Χιλανδαρινός. Επίσης το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συνεργάστηκαν με τους Έλληνες εναντίον του κατακτητή. Εξωτερικά το μοναστήριο όπως και το άλλα του όρους δίνει την εντύπωση ενός φρουρίου με τον οχυρωματικό του περίβολο, τη διάταξη των οικοδομών και τους δύο πύργους από τους οποίους ο ένας στην ανατολική πλευρά αποδίδεται στον ιδρυτή του τον Άγιο Σάβα. Ένας ακόμη πύργος υπάρχει έξω από το μοναστήρι προς βορρά πηγαίνοντας για τον αρσανά του που ονομάζεται από τον ιδρυτή του πύργος του Μιλούτιν. Το αφιερωμένο στα εισόδια της Εωτόκου Καθολικού του Μοναστηριού χτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα κατά το Βυζαντινό Αγιορείτικο τυπικό. Από τους δύο νάρτικες ο εξωτερικός χώρος προσθέθηκε αργότερα από τον πρίγκιπα Λάζαρο. Η τοιχογράφηση του ναού ανήκει στα χρόνια 1419-1320. Αυτό προκύπτει εκτός από άλλα στοιχεία και από την εικονιστική μορφή του κτήτορα Μιλούτιν που εδώ παριστάνεται σε ηλικία 70 περίπου ετών, ενώ σε άλλα μνημεία που ο ίδιος ίδρυσε προηγουμένως εικονίζει σε διαφορετική κάθε φορά ηλικία. Δυστυχώς οι αξιόλογες αυτές βυζαντινές τοιχογραφίες επισογραφήθηκαν τα έτη 1803-1804. Ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η διηγηματικότητα, οι κινημένες μορφές, οι αφύσικες πολλές φορές τάσεις και χειρονομίες, η παράθεση ηθικογραφικών σκηνών κτλ. Σε πολλά παραστάσεις ο ζωγράφος του Χιλανδαρίου ξεπερνά την δραματικότητα, τη δίνη και τον εξπρεσιονισμό που παρατηρούνται στις σύγχρονες τοιχογραφίες του πρωτάτου. Τελευταία άρχισε το καθάρισμα των τοιχογραφίων αυτών και αποκαλύφθηκαν κιόλας μερικές παραστάσεις. Πολύ ενδιαφέρον θεωρείται το θαυμάσιο μαρμαροθέτημα στο δάπεδο του ναού, καθώς και το
ξυλόγλυπτο με τα Βυζαντινό τέμπλο του 1774. Πίσω από τον επισκοπικό ηγουμενικό θρόνο στα Ιεροντικά βρίσκεται ο ασημένιος τάφος του Αγίου Σημεών, από όπου φύτρωσε ένα κλίμα που σώζεται ακόμη και του οποίου οι ρόγες καταπολεμούν τη στηρότητα των γυναικών. Σε άλλα σημεία μέσα στο ναό υπάρχουν μερικοί ακόμη τάφοι των διαφόρων τιτώρων. Βόρεια του Καθολικού και στη μέση περίπου της αυλής του μοναστηριού βρίσκεται η φιάλη του Αγιασμού, που στεγάζεται με θόλο, ο οποίος στηρίζεται με 8 ακτίνες. Κατασκευάστηκε το 1784 και τοιχογραφήθηκε, όπως μας πληροφορεί η σχετική επιγραφή της, το 1847 από τον γαλλιατσάνο ζωγράφο Μακάριο Ιερομόναχο και την ομάδα του. Η τράπεζα του μοναστηρίου, ορθογώνιο κτίσμα με 2 κόγχες και 2 εισόδους, είναι ενσωματωμένη στη δυτική πλευρά απέναντι ακριβώς από την πρόσωψη του Καθολικού. Εκτός από τις τοιχογραφίες του Σέρβου μοναχού και γεωγράφου Γεωργίου Μητροφάνοβιτς 1623 που γεμίζουν ολόκληρη την επιφάνειά της, τελευταία ήρθαν στο φως αξιόλογες βυζαντινές τοιχογραφίες του 14ου αιώνα με σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη στο αέτομα πάνω στη βόρεια κόγχη της. Το χιλανδάρι μαζί με το Καθολικό του διαθέτει και 13 παρεκκλήσια. Από αυτά τα 11 βρίσκονται μέσα στο μοναστήρι σε διάφορα σημεία του και είναι όλα πλην ενός τοιχογραφημένα με τοιχογραφίες που αρχίζουν από το 13ο αιώνα μέχρι το 18ο. Τα άλλα 2 έξω από αυτό είναι του Αγίου Τρίφωνα στον κήπο και του Ευαγγελισμού στο Κημητήριο, τα οποία βρέθηκαν πριν από λίγα χρόνια κάτω από το Σουβάκι και αποκαλύπτονται ακόμη ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του 14ου αιώνα. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχουν 2 κελιά του Αγίου Στεφάνου πάνω από το λόφο της Αμάριας και της Αγίας Τριάδος προς τη Μονή Ζωγράφου. Στο δεύτερο, εκτός από τις τοιχογραφίες του μεταγενέστερου κτίσματος, σώζονται τμήματα μόνο τοιχογραφίων του 13ου αιώνα σε μια μικρή κόγχη κάποιου παλαιότερου ναού. Στις Καριές 15 κελιά ανήκουν επίσης στο Χελανδάρι. Από αυτά το σπουδαιότερο είναι ο παλιός πύργος του Αγίου Σάβα που καλείται Τυπικαριό, όπου ο Άγιος σύμφωνα με την παράδοση έφερε από την Παλαιστίνη τη σωζωμένη ακόμα και σήμερα εικόνα της Θεοτόκου. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ιδιαίτερα εδώ στο κελί της Μολυβδοκλησιάς, μισή ώρα βορειοδυτικά από τις Καριές, με σπουδαίες τοιχογραφίες κρατικής σχολής και πολύ αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 17ου αιώνα στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από τα μετόχια του μοναστηριού σήμερα σώζονται μόνο 3, της Κομίτσας ή Κομίτισσας, 2 ώρες περίπου μακριά από το Χελανδάρι, της Ζωοδόχου Πηγής στη θέση Κάκαβος κοντά στην Ιερισσό και της Καλαμαριάς ή Αγίου Νικολάου στη Σοζόπολη της Χαλκιδικής. Πλούσιο θεωρείται το μοναστήρι από άποψη κοιμηλίων, από τα οποία τα περισσότερα στεγάζονται σε ένα σύγχρονο κτίριο ανατολικά του Καθολικού και πρώτα-πρώτα μία συλλογή από φορητές εικόνες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τη Βυζαντινή εποχή και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Οι σπουδαιότερες είναι 2, της Θεοτόκου Οδηγητρίας, η μία ψηφιδωτή του Χριστού των Ευαγγελιστών, των Εσοδίων της Θεοτόκου, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, των Πέντε Μαρτύρων κλπ. Επίσης 5 πολύτιμοι λίθοι με τον Χριστό, τη Θεοτόκο και τον Άγιο Δημήτριο, το περίφημο δίπτυχο με 24 μικρογραφίες, το δίπτυχο της Ούγκλεση, ένα τρίπτυχο του έτους 1548 βημόθυρο, με την παράσταση του Ευαγγελισμού, έργο του ζωγράφου Μητροφάνοβιτς 1616, ένα ποτήρι του ηγεμόνα Δουσάν, η ποιμαντορική ράβδος του Συνέσιου Ζίγκοβιτς 1757 και άλλα πολλά. Στο Καθολικό υπάρχουν επίσης, εκτός από τις εικόνες Παναγίας Τριχερούσης, της Παπαδικής και του Ακαθίστου, πολλά κεντητά άμφια και υφάσματα, από τα οποία ξεχωρίζουν 2 παραπετάσματα της Ευθυμίας 1399 και της Αναστασίας 1556, 2 σταυροί με τίμιο ξύλο, δώρο του Αυτοκράτορα Ιωάννη
γάμα Βατάτζι, ένας ακόμη σταυρός κοσμημένος με πολυτίμους λίθους, μέρος από τον αγκάνθινο Στέφανο, το καλάμι, το σάβανο του Χριστού, λείψαν οθήκες με λείψαν Αγίων και πολλά άλλα. Η βιβλιοθήκη των χειρογράφων στεγάζεται στο ίδιο κτίσμα όπου και το σκευοφυλάκιο του μοναστήριου. Περιέχει 181 ελληνικούς και 809 σλαβικούς κώδικες, από τους οποίους 47 είναι περγαμηνοί και όλοι οι άλλοι χάρτινοι, καθώς και 7 ελληνικά και 5 σλάβικα ή λιτάρια. Η διακόσμηση των εικονογραφημένων χειρογράφων εδώ περιορίζεται κυρίως σε επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Σε άλλο χώρο κάτω από το συνοδικό του μοναστηριού είναι τακτοποιημένα τα έντυπα βιβλία που ξεπερνούν τις 20.000 ελληνικά, 3.000 σλαβικά. Τέλος, ανάμεσα στους πολυτίμους θησαυρούς του μοναστηριού θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και το αρχείο του, που φυλάσσονται πάνω από 40 έγγραφα, από τα οποία τα 165 είναι βυζαντινά, ελληνικά, χρυσόβουλα, 160 σερβικά, 9 ρωσικά, 2 βουλγαρικά, 31 μολδοβλαχικά και 70 τουρκικά φερμάνια και βεράτια. Στα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα ιδρυτικά χρυσόβουλα του μοναστηριού. Το Χιλανδάρι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των αθωνικών μοναστηριών. Τη θέση αυτή ίσως κατήχε προηγουμένως το μοναστήρι του Ζυγού, προτού προσαρτηθεί στο σερβικό μοναστήρι. Για την ώρα είναι ιδιόρυθμο, αλλά πολύ σύντομα πρόκειται να πάρει τη θέση του ανάμεσα στα κοινόβια του Αγίου Όρους. Αριθμεί συνολικά 70 περίπου Σέρβους μοναχούς μέσα και έξω από το μοναστήρι. Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.